ενώνουν δυνάμεις και στείνουν γέφυρες συνεργασίας με επίκεντρο την προστασία, την ανάδειξη και προώθηση του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Κρήτη, η Περιφέρεια, το ΕΛΜΕΠΑ και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Το φιλόδοξο εγχείρημα ξεκινά καθώς σήμερα υπεγράφει η σχετική προγραμματική σύμβαση παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη. Επιβεβαιώνεται η ομόνια, η συνεννόηση, η συνεργασία και η επιδίωξη για το καλύτερο αποτέλεσμα. Για ένα προϊόν που είναι ταυτισμένο με την τοπική οικονομία του νησιού μας, το ελαιόλαδο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εξελίσσεται μια πάρα πολύ καλή συνεργασία υπέρ των πολιτών και για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς. Σκοπός της σύμβασης να ενδυναμώσει τη συνεργασία της Περιφέρειας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις των παραγωγών, των τυποποιητών και των εργαζομένων στην εστίαση για τα ωφέλη του κρητικού ελαιόλαδου. Είναι μια προγραμματική που θα γίνει για τις εκπαιδεύσεις, για όλα τα στάδια του αγροδιατροφικού τομέα, για τους παραγωγούς, τυποποιητές, για την εστίαση, για τους γεωτεχνικούς. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη να δημιουργηθεί διεπαγγελματική οργάνωση για το ελαιόλαδο, ώστε να πάρει το προϊόν την προβολή και προώθηση και τελικά την υπεραξία που αξίζει. Στην Ελλάδα έχουμε 8 διεπαγγελματικές οργανώσεις, αλλά διεπαγγελματική οργάνωση για το ελαιόλαδο δεν έχουμε. Ήταν από τα ζητήματα που έθεσα σε συναντήσεις που έχω κάνει με εκπροσώπους και προέρχομαι από την Κρήτη αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαι αποφασισμένος να συνεργαστώ με τους πάντες έτσι ώστε πολύ γρήγορα αυτή η εκκρεμότητα πολλών ετών, μάλλον και αυτή η εκκρεμότητα πολλών ετών, να γίνει πράξη. Η σημερινή εξέλιξη είναι ευχάριστη. Ο κύριος Αυγενάκης τόνισε ότι θα αξιοποιηθούν περαιτέρω τα 20.000 στρέμματα και οι εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ Δήμητρα στον Κατσαμπά με τη δημιουργία διοικητηρίου με στόχο να συγκεντρώσει υπηρεσίες του Υπουργείου βάζοντας στο επίκεντρο τους αγρότες. Στο Κατσαμπά, λοιπόν, αυτή η έκταση προβλέπεται να γίνει ένα διοικητήριο που στην ουσία θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, των υποπτωμένων φορέων και πιθανότατα και κάποιες ακόμα που η Περιφέρεια θα αποφασίσει αν και κατά πόσο θέλει για το καλύτερο, για το συμφέρον των αγροτών να μεταφέρει στην περιοχή εκείνη. Μας ενδιαφέρει δηλαδή με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε τη ζωή των παραγωγών. Πρόκειται για μια συνεργασία που συνεχίζεται με τους αρμόδιους φορείς αλλά και τον Υπουργό για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες, τόνισε ο Περιφερειάρχης. Εμείς έχουμε προτάξει τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση προς όφελος των πολιτών, προς όφελος των ανθρώπων που υπηρετούμε. Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικά σημαντικό εμβληματικό ουσιαστικά προϊόν για την Κρήτη. Ήρθε η συγκυρία να δουλέψουμε όλοι μαζί, το Υπουργείο, ο ΕΛΓΟ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η Περιφέρεια πάνω απ' όλα, με στόχο να πετύχουμε όχι μόνο ποσότητες ελαιολάδου, αλλά και πάνω απ' όλα ποιότητα στο ελαιόλαδο. Όπως ξέρετε, ο ΕΛΓΟ έχει παρουσία δυναμική στην αγροτική εκπαίδευση, άρα είναι μέσα στους, αυτή η δράση είναι μέσα στους καταστατικούς σκοπούς και θεωρώ ότι θα εγκαινιάσει και με την έναρξη του προγράμματος αυτού μια σειρά από άλλες κοινές δράσεις.